Καλησπέρα από την Ξάνθη. Κοντά μου έχω τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Κυθάκης, τον κύριο Παυλίδη. Καλησπέρα σας. Δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα και πώς κυλάει η σημερινή εκλογική διαδικασία, μια και έχετε μια γνώμη για όλη την περιφέρεια. Καταρχήν πρέπει να πω ότι σε κανένα σημείο της περιφέρειας δεν έχει παρατηρηθεί, δεν έχει καταγραφεί, όπως τουλάχιστον μας έχει μεταφερθεί μέχρι αυτή την ώρα, κάποιο αξιοσημείωτο και σοβαρό πρόβλημα. Τα πάντα φέρονται ότι κυλούν ομαλότατα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα χαμηλό ενδιαφέρον της κοινωνίας για τις εκλογές και αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο μέσα και πέριξ των εκλογικών τμήματων, αλλά και γενικότερα στις δημόσιες συζητήσεις. Και αυτό είναι μια παράμετρος που θα πρέπει να προβληματίσει. Η αντιπαράθεση είναι πάρα πολύ χαμηλά. Σχεδόν θα έλεγα ότι υπάρχει ίσως και μια λογική εξομοίωσης κάποιων πραγμάτων πλέον. Γενικότερα, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι η πρώτη μου εκτίμηση ότι το βράδυ θα έχουμε μεγαλύτερη αποχή από τις προηγούμενες εκλογές. Αυτό θα καταγραφεί, εύχομαι να μην επαληθευτώ. Όσο αφορά για μας εδώ, για την περιφέρεια, πρέπει να τονίσω και αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, έχουμε μια σειρά από ζητήματα στην διεκδίκηση των οποίων θα είμαστε αμετακίνητοι. Τα ζητήματα αυτά είναι καθαρά, είναι καταγεγραμμένα. Σε όσους θα εκλεγούν βουλευτές στην περιοχή θα τους τα θέσουμε υπόψη, όπως θα τα θέσουμε υπόψη και στη νέα κυβέρνηση. Να ρωτήσω, κύριε Παυλίδη, πότε περίπου θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Έχουμε κάποια ιδέα? Νομίζω ότι μετά το κλείσιμο της κάλπης υπάρχουν μικρά τμήματα που θα βγουν πολύ νωρίς, ως συνήθως. Αλλά φαντάζομαι ότι γύρω στις 9 θα έχουμε εικόνα και παίρνοντας ή λαμβάνοντας υπόψη αυτό το οποίο ακόμη και αυτή την ώρα εκτιμούν οι ειδικοί από την Αθήνα, ότι τα πράγματα δεν θα έχουν αποκλείσει και θα είναι οριακά, έτσι τουλάχιστον λένε, σε συνδυασμό και με την αποχή, πιστεύω ότι τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν μετά τις 9. Τι περιμένει η περιφέρεια την επόμενη μέρα από τη νέα κυβέρνηση, όποια και αν προκύψει? Η περιφέρεια θέλει μια διακριτή περιφερειακή ανάπτυξη. Ισόρροπη σε όλα της τα σημεία. Μια ανάπτυξη η οποία να καλύψει τα κενά πάρα πολλών ετών. Μην ξεχνάτε ότι το 2013, σύμφωνα με τη Eurostat, έχουμε καταγραφεί ως η τελευταία περιφέρεια στο ΑΕΠ στην Ελλάδα. Αυτό δεν μας τιμά. Έχουμε έναν τόπο που έχει πλούσια τα δώρα του Θεού, μια εξαιρετική παραλία σε όλο το μήκος. Είναι η φυσική έξοδος από τα Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ενδοχώρα. Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, τεράστιες. Όλα αυτά θα πρέπει να σηκωθούν. Έχουμε μερικές βασικές διεκδικήσεις και ο πύχης για μας θα μπει ψηλά. Καταρχήν πρέπει να μην αδικούμαστε. Να μην αδικούμαστε ούτε από αναπτυξιακούς νόμους που είναι μέσα στην Ελλάδα, ούτε από αναπτυξιακούς νόμους γειτονικών χωρών. Δεν είναι δυνατόν να μας φεύγει όλη η επιχειρηματικότητα και να πηγαίνει στη Βουλγαρία ή σε άλλες περιοχές. Αυτό είναι το πρώτο που θα σηκώσουμε. Από εκεί και μετά υπάρχουν μια σειρά από μεγάλα έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν χτες. Όπως για παράδειγμα η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου, που θα αλλάξει τα πάντα, θα μειώσει το κόστος μεταφοράς πολύ χαμηλά και σε αυτή την ηλεκτροκίνηση σε όλο το μήκος της περιφέρειας απαραίτητα πρέπει να συμπεριληφθεί η κατασκευή του δρόμου μέχρι το λιμάνι της Καβάλας, το οποίο επίσης, αναφέρομαι στο εμπορικό λιμάνι, θα πρέπει να αναβαθμιστεί, όπως να αναβαθμιστεί και το άλλο λιμάνι, γιατί τα λιμάνια μας έχουν σοβαρά προβλήματα σήμερα σε πολλά επίπεδα. Η περιφέρεια περιμένει να πάρει το φυσικό αέριο σε όλα τα επίπεδα, περιμένει υποστηρίξεις και διορθώσεις στην αναγέννηση των βιομηχανικών περιοχών, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα γενναίο σχέδιο υλοποιήσιμο στον αγροτικό, στον κτηνοτροφικό, στον αλλιευτικό τομέα, στο μελισσοκομικό, σε όλο το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα. Αυτά όλα σε συνδυασμό με την απέτησή μας επιτέλους να σταματήσουν κάποιες ακατανόητες απαγορεύσεις είτε από τα σύνορα προς την Τουρκία για να έρχεται ο τουρισμός, είτε από τα σύνορα
προς τη Βουλγαρία, για παράδειγμα στην Ιφαία, όπου ακόμα απαγορεύονται τα λεωφορεία. Όλα αυτά αποτελούν διεκδικήσεις. Δεν είναι ώρα βέβαια να αναφερθούμε σε περισσότερα. Τον πήχη θα το βάλουμε ψηλά και εκεί να ξέρουν όλοι ότι θα είμαστε ανυποχώρητοι σε αυτά που χάρη δεν ζητάμε και δεν θέλουμε χάρη από κανέναν. Αλλά σε αυτά που δικαιούμαστε, είμαστε ανυποχώρητοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παυλίδη.